Παρουσιάσαμε σήμερα το πρώτο μου παιδικό παραμύθι από τη σειρά περιβαλλοντικές ιστορίες. Είναι ένα παραμύθι που απευθύνεται σε παιδιά, στους νέους πολίτες, προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσει για αυτά που πρέπει να κάνουμε και δεν πρέπει να κάνουμε σε σχέση με το περιβάλλον. Απευθύνεται όμως και σε δασκάλους, σε γονείς, σε παιδαγωγούς που θέλουν να περάσουν το δικό τους μήνυμα μέσα στην τάξη, μέσα στο σπίτι τους, μέσα στα σχολεία. Με μεγάλη χαρά σήμερα στην Ελληνοεκδοτική για την παρουσίαση του βιβλίου της φίλης και συναδέλφου Νίκης Ευελπίδου με τίτλο «Το ταξίδι της σταγόνας». Ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά με ευρηματικό τρόπο συνδυάζει θέματα παιδαγωγικής, θέματα ευαισθητοποίησης περιβάλλοντος, αλλά και θέματα επιστήμης, όλοι μαζί προς την κατεύθυνση της πρόληψης ενός πολύ μεγάλου θέματος, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της ευαισθητοποίησης των παιδιών μας, που είναι το παρόν και το μέλλον μας. Γνωρίζω την Νίκη πάρα πολλά χρόνια. Συνεργαζόμαστε σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και θυμάμαι την πρώτη φορά που μου μετέφερε τις σκέψεις για αυτό το βιβλίο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και χαρούμενη που κατάφερε και έγινε ένα παραμύθι, ένα αφηγηματικό μοντέλο διδασκαλίας. Λοιπόν, το βιβλίο «Το ταξίδι της σταγόνας» είναι ένα βιβλίο το οποίο κάνει την αρχή για την κατανόηση των φυσικών φαινομένων γενικότερα στους μικρούς αναγνώστες, αλλά και στους μεγάλους. Διότι κάποια πράγματα τα βιώνουμε καθημερινά, αλλά δεν παρατηρούμε πραγματικά από πίσω τι συμβαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αν υπάρχει πρόβλημα, αν τελικά ήταν πρόβλημα στην αρχή ή κατέληξε μετά πρόβλημα εξαιτίας της ανθρωπογένης δραστηριότητας. Έτσι βρέχουμε μια νέα ματιά, μια καλλιτεχνική αλλά ταυτόχρονα και επιστημονική, όπου περνάει μέσα στον κόσμο τα μηνύματα που χρειάζονται για να κατανοήσουν τα φαινόμενα αυτά, την εξέλιξή τους και ενδεχομένως να μας βάλει σε μια διαδικασία ανασκόπησης εσωτερικής, όπου πού τελικά έχει συμβάλει ο άνθρωπος σε αυτό και τελικά προέκυψε πρόβλημα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, αν εμείς οι ίδιοι είμαστε μέσα στο πλαίσιο το φυσικό ή όχι, και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στο μέλλον για να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το παραμύθι πλαισιώνεται από αφηγηματικούς χάρτες, που στόχος είναι να τα παιδιά να καταλάβουν με περαστατικό τρόπο για το φαινόμενο, την εκδήλωση του φαινομένου και να περιηγηθούν σε μέρη όπου έχουν γίνει ήδη πλημμύρες. Δημιουργήσαμε τρισδιάστατους χάρτες από τις περιοχές της Εύβοιας όπου είχαν γίνει ήδη πλημμύρες το 2020. Έχουμε βάλει φωτογραφίες στη ροή του κειμένου, στον μπορεί ο αναγνώστης να καταλαβαίνει τι βλέπει. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο υλοποιεί στην πράξη τη διεπιστημονική προσέγγιση. Συγχαρητήρια στη Νίκη, καλό τάξιδο και πραγματικά και άλλα τέτοια πράγματα για να ενισχύσουμε το STEM στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ.